Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα η εκπομπή προσωπικά φιλοξενείται στο ξενοδοχείο Αρέθουσα στο Κατάκολλο και έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Κώστα τον Τζανέτο, έναν άνθρωπο που οι μαθητές του τον αποκαλούν δάσκαλο και αυτό θεωρώ ότι προσδίδει την απόλυτη σημασία της λέξης. Κώστα, καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς σε βρήκαμε. Είναι ένας άνθρωπος που γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, από τα ρεπορτάζ τα δικά μου, από τις δουλειές της δικές σου, σε διάφορους τομείς. Θέλω να μου πεις όμως πώς ξεκινάει αυτή η μεγάλη ιστορία σου που σε συνδέει άμεσα με τον παραδοσιακό χορό. Γιατί ναι, μεν σπούδασες στην Γυμναστική Ακαδημία, ωστόσο ο χορός νομίζω ότι είναι το μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Παιδί, ποια ήταν η πρώτη σου επαφή ως παιδί, στα χωριά της Ζαχάρος, έτσι να πούμε, πού γεννήθηκες? Ναι, εγώ γεννήθηκα στη Μιλέα, Ζαχάρος. Στη Μιλέα. Παλιά ονομασία Σκλήβα. Και μου αρέσει και το Σκλήβα, έτσι, και σε πολλούς. Ένα χωριό μέσα στην παράδοση. Φημισμένο, κρατάει την παράδοση ακόμα και τουλάχιστον στα χρόνια τα δικά μου ήταν εντονότατη παράδοση. Μεγάλωσα μέσα στα τραγούδια και τους χορούς από όλους τους κατοίκους. Από μικρό μου έκανε εντύπωση στο χωριό που τραγουδούσαν όλοι μαζί και χόρευαν. Με όποια αφορμή, έτσι, δεν ήταν ανάγκη να είναι κάποια γιορτή ή όπως σήμερα γίνεται ένα φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής. Κοίταξε, είχαν τις συγκεκριμένες γιορτές που πάντα χόρευαν, αλλά από εκεί πέρα είχαν και άλλες εκδηλώσεις. Συνηθισμένο ήταν πάντα το Πάσχα και τα Γεωργιού και τις Απόκριες. Όπου όλοι, ειδικά το Πάσχα, μαζευόντουσαν μετά την αγάπη το απόγευμα της Κυριακής, φιλιόντουσαν και μετά ξεκινάγαν το χορό. Στο κέντρο του χωριού όλα αυτά. Στην πλατεία της Εκκλησίας πρώτα. Χόρευαν το Σήμερα Χριστός Ανέστη με τον παπά μπροστά και στη συνέχεια τα Λαμπροκύριακα. Όπου όλοι μαζί πιασμένοι χέρι-χέρι κατεβαίναμε και γύριζαμε σε όλο το χωριό. Από διάφορους δρόμους είχαν και αντίστοιχα λόγια από τις γειτονιές που περνούσαμε και κατέληγαν στην πλατεία. Όπου συνέχιζαν μέχρι να πέσει η νύχτα να τραγουδάνε και να χορεύουν σε διπλό κάγκελο. Μέσα οι γυναίκες, έξω οι άντρες και δεν έλεγαν και ένα τραγούδι δεύτερη φορά. Όλες αυτές τις ώρες δεν είχε επαναλάβει ποτέ κανένας το ίδιο τραγούδι. Όχι, και αν έκανε κανένας το λάθος, λέγανε το είπαμε. Από εκεί και πέρα, σε γάμους. Έτυχα σε γάμο και μπορώ να πω μεγάλος τότε, γιατί ήμουν φοιτητής, που ξενυχτήσαμε σε ένα διπλανό χωριό στο Λογκό. Ήταν και χειμώνας, καταλαβαίνετε, νυχτώνει νωρίς, μέχρι να ξημερώσει. Τραγούδι, φαγητό, ποτό. Τίποτα άλλο. Για χορό δεν προσφερόταν και ήταν μικρός ο χορός. Πάντως ήταν πολύ έντονες αυτές οι μνήμες. Δηλαδή, σαν παιδί ζούσε σε μια περιοχή που η παράδοση ήταν πάρα πολύ και έντονη. Και τα πανηγύρια. Πολύ. Εν τω μεταξύ και από διηγήσεις του παππού και της γιαγιάς παλιότερα, χόρευαν στα αλόνια. Είχαν αλόνια στο χωριό και έξω από το χωριό. Και μπορεί μία παρέα να ήταν στον αλόνι να χόρευε και άλλη σε άλλο. Και 200 μέτρα μακριά. Και πολλές φορές να λένε το ίδιο τραγούδι ή να τυχαίνει να συμβαδίζουν ή τραγουδούσαν ποιος θα τα ακουστεί πιο δυνατά. Ποιος θα ακουστεί περισσότερο, έτσι. Ναι. Έχω μια από τη θεία μου, τη γυναίκα του αδερφού του πατέρα μου, η οποία είναι από το Κουμουθέκρα και τη σημερινή Αρτέμιδα. Την Αρτέμιδα. Και θυμούνται από μικρή τους κλειβαίους να τον γλεντάνε. Και λέει, ωραία, πάλι αρχίζανε ζούζουνες. Απέναντι. Ήταν λοιπόν παράδοση του χωριού. Ήταν. Αυτό. Οπότε εσύ είχες πολύ έντονες τις εικόνες αυτές. Ήταν ένα κομμάτι της ζωής σου. Ναι, και μου άρεσε. Εντάξει, δεν τυχαίνει σε όλους. Εμένα μου άρεσε. Με τράβηξε από μικρό. Μετά στο γυμνάσιο που κατέβηκα στη Ζαχάρο, είχαμε το γυμναστή που έκανε χορούς τότε για την 25η Μαρτίου. Μπήκα στην ομάδα, μου άρεσε. Χόρευα μέχρι και το Λύκειο. Τότε δυστυχώς δεν είχαμε την πολυτέλεια που έχουν σήμερα τα παιδιά να έχουν συλλόγους που ασχολούνται με την παράδοση κλπ. Και χόρευα. Στα πανηγύρια πάντα. Ναι, βέβαια. Δεν το ξεχνούσα ποτέ, μου άρεσε. Και όταν πήγα στη Γυμναστική Ακαδημία, μπορώ να πω ότι από προτροπή του πατέρα μου τότε, μου λέει, ρε Κώστα, μου λέει, αφού σ' αρέσει ο χορός, δεν πας, μου λέει, στην Αθήνα, στη Δώρα Στράτσου, Λύκειο Ελληνίδων, να... Είχα και ένα καθηγητή τότε που μας έκανε χορούς, ο οποίος χόρευε στη Λύκειο Ελληνίδων της Αθήνας. Και μου λέει, ρε Κώστα, δεν έρχεσαι, μου λέει, στο Λύκειο Ελληνίδων. Και έτσι πήγα στο Λύκειο Ελληνίδων στην Αθήνα. Και ξεκίνησε από εκεί στην ουσία τα μαθήματα. Και ξεκίνησαν να χορεύω στο πρώτο σύλλογο που συμμετείχα, ήταν το Λύκειο Ελληνίδων στην Αθήνα. Εκεί έμεινα 2 χρόνια. Στη συνέχεια έκανα ομάδα στη φοιτητική εστία στην Αθήνα, στα Πατήσια. Με συμφοιτητές, φίλους και κάναμε μια ομαδούλα.
Τους έκανα εγώ χορό, ό,τι μάθανε και από το Λύκειο και από τη σχολή. Και κάναμε και παραστάσεις. Είχαμε πάει και σε ένα φεστιβάλ που κάνανε οι φοιτικές εστίες. Και το καλοκαίρι του 83, 20 χρόνια τώρα πήγαμε στο τρίτο έτος, μαζί με άλλους δύο φίλους, πήγαμε στην Αίγινα. Και χορεύαμε σε ξενοδοχεία για τους τουρίστες. Τότε ήταν, να πούμε αυτό, ένα απαραίτητο κομμάτι στην υποδοχή των ξένων. Ήταν η ελληνική χορή, σε κάποια μέρη και παραμένει. Είναι. Παραμένει. Ναι. Όχι τόσο έντονο όπως τότε, όχι βέβαια. Όχι όπως τότε. Ναι. Άλλες εποχές, έτσι όλα. Τα πάντα αλλάζουν. Και το καλοκαίρι περάσαμε ωραία. Η ανταπόκριση του κόσμου, του ξένου κόσμου που ερχόταν, ποια ήταν? Νομίζω ότι τους έκανε εντύπωση όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Το ζητούσαν. Το ζητούσαν, το θέλαν. Τους άρεσε πολύ και ακόμα τώρα, επειδή και εδώ στο Αλτεμάρ, ξέρω εγώ, στο Κατάκλου που έρχονται καράβια, στην Ολυμπία, τους αρέσει. Ζητάνε και προσπαθούμε να το δείχνουμε και γνήσιο, έτσι να μην το αλλάζουμε και να μην το κάνουμε σε στυλ. Οπότε όλα σου τα χρόνια τα φοιτητικά ασχολείσαι με το χορό, φτιάχνεις ομάδες, μετά κάποια στιγμή φεύγεις για Φαντάρος, αλλά νομίζω ότι και εκεί δεν έκατσες σύσυχος. Όχι, δεν αλλά πριν φύγω από Φαντάρος, είπα στην αρχή, φύγω από Φαντάρος είχα κάνει δύο ομάδες στην Αθήνα σε δύο δημοτικά σχολεία. Στο τέταρτο έτος, τότε δουλεύαμε με το αθλητισμό και παιδί και τα απογεύματα τους έκανα χορό στα σχολεία και να γίνει. Και είχα αρκετά παιδάκια. Φεύγοντας για στρατιώτες, πήγα στην Αλεξανδρούπολη, στα τεθωρακισμένα. Ήμουν κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί λοιπόν πήρα άδεια τότε και έκανα μαθήματα σε σχολεία, επειδή ζητούσαν γυμναστές. Ναι. Εκεί μαθαίνοντας ότι εγώ είχα πάρει ειδικότητα ήδη από τη σχολή, το τέταρτο έτος ασχολήθηκα με τους χορούς αποκλειστικά ειδικότητα, ζητούσαν να τους κάνω και χορό. Οπότε έκανα απόγευμα. Με βρήκε και μια συνάδελφη γυμνάστρια, μου λέει να κάνω μια ομάδα να χορεύουμε το καλοκαίρι στη γιορτή κρασιού της Αλεξανδρούπολης. Με μεγαλύτερα παιδιά εκτός σχολή. Ναι. Κάναμε την ομάδα, βρήκα και ένα φίλο μέσα από το στρατόπεδο ο οποίος έπαιζε κλάρινο και εμείς για ένα μήνα, για δύο μήνες, συγγνώμη, το καλοκαίρι, ήμασταν κάθε βράδυ έξω και χορεύαμε στη γιορτή κρασιού της Αλεξανδρούπολης. Και εκεί ωραίες εμπειρίες. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία αυτή. Μεγάλη, ναι, και δεν είχε μόνο, έχει και Έλληνες πολλούς εκεί. Κάθε βράδυ και εντάξει, σκέψου, έτυχε να συναντήσω τώρα παιδί μετά από τόσα χρόνια από εκεί. Όπως επίσης η χαρά μου ήταν μαθητή που είχα τότε. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, έχει τύχει να συναντήσεις? Έχει τύχει. Είναι χαρακτηριστικό ένα μαθητή που τον είχα τότε, ήταν καλός, ήταν 17 τότε, 18 χρονών. Τον συνάντησα αργότερα σε σεμινάρια σαν δάσκαλό μου, που έδειχνε χορούς από Θράκη. Ο Ζώγας, ο Γιώργος. Οπότε μετέδωσες κιόλας τη δικιά σου αγάπη. Δεν είναι μόνο ότι δίδαξες έστω αυτά τα κομμάτια τα υποχρεωτικά που είχαμε στα σχολεία ή ένα παιδί ασχολήθηκε για λίγο και μετά σταμάτησε. Όχι, κοίταξε. Υπήρξαν άνθρωποι που το ακολούθησαν. Έλεγχανε ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και από τη στιγμή που μου άρεσε, ο στόχος μου ήταν να το μεταδώσω. Δεν μου αρκούσε δηλαδή να χορέψουν τότε. Ναι. Ήμουν απαιτητικός. Ήθελα να τους δω να τραγουδάρουν, να αγαπάνε, να χορεύουν. Για σένα και αυτό το κομμάτι της παράδοσης δεν είναι μόνο ο χορός, αυτό μου λες. Είναι και το τραγούδι, είναι και η γενικότερη στάση απέναντι στην παράδοση. Βέβαια, έτσι δεν μπορεί να είναι ξεκομμένο. Είναι λάθος να είναι ξεκομμένο. Μα ποτέ ο χορός δεν ήταν μόνο του. Χωρίς τραγούδι, χορός δεν νοείται. Και αυτό που προσπαθώ να περνάω και στους μαθητές μου είναι το τραγούδι. Γιατί πολλές φορές μου λένε, μα πάλι το ίδιο. Ρε παιδιά, άλλαξα τραγούδι, λέω. Ακούστε τι λένε τα λόγια. Μόνο να ακούμε τη μουσική και να πηγαίνουμε, δεν θα αποδώσετε ποτέ όπως πρέπει. Πρέπει να μπει μέσα σας, να το νιώσετε το τραγούδι. Χόρευαν και στην περιοχή μας εδώ, έτσι, γενικά στην Πελοπόννησο. Ναι. Απορούν από άλλες περιοχές και λέει, καλά ρε, εσείς όλο το βράδυ, λέει, τσάνκο καλαματιανό, μας το καλό, λέει, βαριέστε. Όχι, δεν βαριέται ο κόσμος. Ειδικά ο κόσμος που δεν έχει πάει σε συλλόγους, ο παλιός κλπ. Γιατί κάνει, δεν κοιτάει τσάνκο καλαματιανό εδώ. Το τραγούδι ακούει. Ο άλλος ζητάει το τραγούδι να χορέψει. Ναι. Πρέπει να είναι βίωμα, έτσι και όλες οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με την παράδοση, είτε οι φορεσές, τα έθιμα, ξέρω εγώ, που είχαμε σχετικά με το Πάσχα, σχετικά με τις απόκριες, με το καλοκαίρι, με το θέρο, με το ντρίγο, όλα. Εν τω μεταξύ και σαν νέος δούλεψα και σαν μαθητής, νεότερος δηλαδή, πάντα δούλευα στο χωριό, συμμετείχα, δηλαδή πηγαίναμε, τριγάγαμε. Και εκεί έβλεπα τους μεγαλύτερους να τραγουδάνε. Και προσπαθούσαμε και εμείς οι μικρότεροι να τραγουδάμε. Στο θέρο. Είχα τύχει να είναι 20 γυναίκες, γιατί πηγαίναν δανεικαρίες για την άλλη. Και πιάνανε το τραγούδι ενώ θερίζανε. Και ακουγιότανε.
Και ήταν σαν πανηγύρι, πραγματικά ήταν η γιορτή και η δουλειά. Έχει σημασία μεγάλη αυτό που λες, γιατί οι μαθητές σου, οι άνθρωποι που έμαθαν κοντά σου, δεν έμαθαν μόνο χορό. Έχεις συναντηθεί με πάρα πολλά παιδιά στην πορεία σου. Θα πούμε στη συνέχεια. Έχεις δουλέψει με πάρα πολλούς συλλόγους. Σκεφτόμουν μια μέρα. Σε πάρα πολλά σχολεία. Σκεφτόμουν μια μέρα πραγματικά ότι έχουν περάσει μόνο για χορό. Δεν μιλάω σαν γυμναστή σχολείο. Πάνω 5.000 άτομα. Δηλαδή από την Αθήνα που ξεκίνησα, Αλεξανδρούπολη. Μετά εδώ στον Ομό, σε όλα τα χωριά. Δηλαδή έχω κάνει στην Καλυθέα που διορίστηκα σαν γυμναστή. Το σε έκανα χορό δίπλα στο Κουρμπάτα Χάνια, τη Λεύκη. Στην Κρέστινα. Ξεκίνησα παράλληλα με τη Ζαχάρο όταν κατέβηκα. Ναι. Έχω κάνει στα Μακρύσια, στην αρχαία Ολυμπία. Έχω πάει στη Γαστούνη όταν ήταν ο Ροής με κάποιο καιρό για να βοηθήσω σε κάποιους χορούς. Στα Σαβάλια. Έχεις γυρίσει... Περιστασιακά αυτά, έτσι όχι. Ναι, αλλά έχεις γυρίσει όλο τον Ομό και είχες πάντα πάρα πολύ κόσμο που παρακολουθούσε όλα αυτά τα μαθήματα. Ήταν, ναι. Και στην Κυπαρισσία. Τώρα, τα τελευταία χρόνια είμαι στην Κυπαρισσία πολλά χρόνια. Επίσης, θέλω να σου πω ότι εκείνο που μου άρεσε τότε όταν ήμουν στην Καλυθέα, που ήμουν και νεότερος και πιο ρεξάτος, γιατί πάντα έτσι γίνεται. Εκεί ήταν ο πρώτος σου διορισμός. Ναι, ναι. Η πρώτη φορά λοιπόν που γύρισε στον τόπο μας ήταν. Όχι. Ο διορισμός μου ήταν εκεί. Όταν γύρισα το 1987, πήγα στο Δημοτικό Σχολείο Ζαχάρος. Έκανα 2 χρόνια εκεί μαθήσεις και ταυτόχρονα τους έκανα τα απογεύματα χώρο. Και τους έκανα ιδιωτικά γιατί είχα προσπαθήσει μέσα από το Δήμο τότε και λοιπά, δεν μπορούσαν κάτι να κάνουν γιατί ξεκινήσαμε έτσι ιδιωτικά. Και σιγά σιγά με το πέρασμα των χρόνων καταφέραμε το εντάξαμε στο Δήμο, πήρα και άλλους, είτε μαθητές μου είτε συναδέλφους, έκαναν και αυτοί και υπήρξε πληθώρα παιδιών στη Ζαχάρο, έτσι, που ασχολήθηκε με το αντικείμενο. Ναι. Να σου πω τι μου έκανε εντύπωση τώρα που το θυμάμαι. Όταν κατέβηκα λοιπόν το 87 και έκανα στα παιδάκια του Δημοτικού, πήγα να τους κάνω χορό την ώρα της γυμναστικής. Ρε εσύ, αντίδραση από πολλά παιδιά. Αντίδραση. Α, ξέρω εγώ, τι είναι αυτά, ξέρω εγώ, εμείς δεν είμαστε βλάχοι. Θες να σου πω κάτι, την έχω και εγώ αυτή την εμπειρία, γιατί και εμείς στα δικά μου μαθητικά χρόνια το σνομπάρουμε λίγο το κομμάτι του συγκεκριμένου. Θα σου πω όμως το αποτέλεσμα. Και από αυτό το σνομπισμό εγώ δεν έμαθα ποτέ να χορεύω παραδοσιακούς χορούς. Μάλλον πρέπει να με αναλάβεις. Αλλά είναι αλήθεια αυτό. Υπήρχε μια εποχή που η τάση ήταν πολύ μακριά από αυτό. Ναι, ήταν. Εν τω μεταξύ, κοίταξε τι γίνεται με τα παιδάκια. Όταν ήρθε λοιπόν για τις 25 Μαρτίου, λέω θα χορέψετε, αλλά μόνο όσοι τα ξέρουν και πάνε καλά. Έλα ρε Σιπέλη τότε που ήταν τα παιδιά και μου λένε θέλω να χορέψω εγώ. Ήταν πρόκληση αυτό για αυτό. Ναι. Σκέφτηκα, τελικά τα άφησα. Τα έβαλα, μην πηγαίναν καλά. Γιατί λέω εντάξει, προτιμότερο να αφού. Μήπως τα τραβήξει και του αρέσει, είναι προτιμότερο, δεν πειράζει, ας μην πάνε καλά. Και έτσι για πρώτη φορά τότε χόρεψαν σχεδόν όλα τα παιδιά από το σχολείο. Όχι βέβαια τις μικρότερες τάξεις. Χόρεψαν από τρίτη, δημοτικού και πάνω. Πολλά παιδάκια, ήταν λοιπόν αυτό ένα τρόπο, ακόμη και αυτό που είπε, να τα προσελκύσει. Ναι, εκείνη έτσι, τη χρονιά εντωμεταξύ έκανα εγώ με μεγαλύτερου. Είχα και τα αδέρφια μου τα οποία τα μίσα τότε του άσκεφτον και κάναμε χορευτικό. Χορέψαμε με στολές. Τώρα 15-16 άτομα, δεν θυμάμαι πόσα χορέψαμε. Όλο ο πυρήνα ήταν τα αδέρφια μου. Ναι. Δεν ξέρω να σου έχω πει, είμαστε 9 αδέρφια. Είστε πολλοί, μου το έχει πει, ναι. Του έχει μάθει όλου. Όλοι, ναι. Όλοι χορεύαν. Ναι, όλοι χορεύαν. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Εδώ είχες 5.000 μαθητές κατά καιρού, δεν θα έχεις 9 αδέρφια. Τους άρεσε και με χαρά το κάνα, δεν είναι ότι συμμετείχαν. Εδώ στη Ζαχάρο είχαμε χορέψει 8. Η αδερφή μου μετά από μένα την είχα στην Αθήνα όταν έκανα στην Εστί, αλλά μετά δεν ήταν εδώ για να χορέψει. Χόρευα. Και χορέψαμε τότε στο γυμνάσιο, έξω στο κουντογύπεδο του μπάσκετ, και έφερα τότε και ορχήστρα. Γνώρισα τον Κούνα τον Γιώργο που είναι γαμπρό στο χωριό, είναι από ένα χωριό της Αρκαδίας, πήγα στο χωριό, τον βρήκα, του έδωσα κάποια κομμάτια, προσπάθησε και βγάλαμε κάποια ζωντανά με κλάρινο τότε και ηλεκτρική κιθάρα. Ήταν ωραία, έκανε εντύπωση. Δηλαδή έχω φωτογραφία από τότε και θυμάμαι τον κόσμο που ήταν γύρω-γύρω και ξέρεις πάντα η πρώτη εντύπωση. Βέβαια. Είναι αυτή που μένει. Ναι. Ωραία χρόνια. Στο Ζάχα, στην Καλυθέα, τους έκανα και θέατρο τότε. Τη μία χρονιά μαζί με μία συνάδελφο, φιλόλογο.
Αντωνία, τώρα δεν θυμάμαι το επώνυμο. Ας με συγχωρέσει, το ξεχάσω. Ανεβάσαμε νερό και την επόμενη χρονιά ανέβασα μόνος μου, σχετικό με την 25 Μαρτίου. Είχε το σχολείο τότε 65 ή 63-65 παιδιά, γυμνάσιο λύκειο, έτσι, ναι, με λυκειακές τάξεις. Στην παράσταση συμμετείχαν τα 31. Μάλιστα. Και ήταν παράσταση με πολλά αγόρια. Βοήθησαν, φτιάξαμε σκηνή. Και μπορώ να σου πω ότι με τα παιδιά εκείνα έχω ακόμα τις καλύτερες σχέσεις, γιατί ήμουν πιο κοντά στην ηλικία του. Ήσασταν κοντά στην ηλικία και ήταν και κάτι πρωτόγνωρο. 25 χρονών ήμουν τότε. Ναι. 25 χρονών. Με τα παιδιά αυτά πραγματικά, παρότι ήμουν αυστηρός τότε. Και. Και παραμένεις. Όχι έτσι όπως. Εντάξει, κοίταξε. Τους δημιουργήσε... Η εμπειρία μετά δείχνει ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα. Τους δημιούργησε ένα ιδιαίτερο δέσιμο, θεωρώ, και το γεγονός ότι τους έφερνες κοντά σε έναν κόσμο που δεν γνώριζαν. Και το θέατρο και ο χορός. Όλα. Πήγαινα από γεύμα να παίζαμε βόλεϊ. Κάναμε τις πρόβες γιατί. Για την παράστασή σας. Για την παράσταση. Δεθήκαμε τα παιδιά. Δηλαδή, ακόμα τα παιδιά αυτά, όποτε με συναντάνε. Και είναι κάποια από αυτά τα παιδιά που είπα εγώ στην αρχή που σε λένε δάσκαλο ακόμα και σε βλέπουν σαν το φίλο του τον Κώστα, αλλά γι' αυτά είσαι ο δάσκαλος. Γιατί εσύ δεν είχες ποτέ μονοδιάστατη άποψη για την εκπαίδευση. Από αυτά που μου λες, αποδεικνύεται, εγώ που σε ξέρω, το καταλαβαίνω περισσότερο. Δεν είχες ποτέ σκοπό να μάθεις τυπικά 5 βήματα χορού στους μαθητές σου. Μετέδιδες ένα πολύ γενικότερο δεν πράγμα. Νόημα. Δεν έχει νόημα αυτό το τυπικό. Δηλαδή, ακόμη και στο σχολείο που αναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι τυπικά, δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι. Εγώ τουλάχιστον είμαι ευχαριστημένο γιατί μπορώ να πω ότι στο σχολείο μου όλα τα χρόνια που έχω περάσει και στο χορό, οπωσδήποτε, αλλά και στα άλλα θέματα προσπαθώ πάντα να δώσω ό,τι μπορώ περισσότερο. Και στα παιδιά που έρχονται με του μαθητέ μου, του εξηγώ πέρα από το χορό τώρα έτσι, ότι στο γυμνάσιο είμαστε υποχρεωμένοι να σα δείξουμε αρκετά πράγματα, να τα γνωρίσετε και. Άμα τα αγαπήσετε, τα ακολουθείτε. Ή να διαλέξετε. Δεν μπορεί να πάμε δηλαδή, σε εξειδίκευση ότι εμένα μου αρέσει π.χ. το ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσει το ποδήλατο. Δεν θέλω κάτι άλλο. Το παιδί πρέπει να γνωρίζει. Και αυτό το νόημα έχει εκπαίδευση, έτσι. Και έτσι τα θα ανακαλύψει τις ιδιαίτερες κλίσεις πιθανόν που μπορεί να έχει. Πώς θα ανακαλύψει κάτι αν το αρέσει ή όχι, άμα δεν το γνωρίζει. Την πρώτη χρονιά έρχονται γονείς μετά και μου λέγανε τα παιδιά βάζουν και ακούνε δημοτική μουσική που δεν ακούγανε ποτέ. Θυμάμαι και μια μαθητριά μου, την είχα και στο χορό, την είχα και μετά στο γυμνάσιο και μου λέει, αμάν κύριε πια, μου λέει, τι μου έχετε κάνει, τι σου έκανα ρε λέει, λέω. Τραγουδά, μου λέει, το Κώστα ξένα περπατούσα, ένα ασυρτώσιο κατά στο Θράκη. Και μου λέει, μάνα μου, τι είναι αυτό παιδάκι μου που λες. Λέω, συγγνώμη ρε λέει, σ' αρέσει αυτό που λες. Ναι, μου λέει, τότε τι πρόβλημα είσαι. Ναι, μου λέτε πρέπει να μου αρέσει γιατί. Α, μα αρέσει, αρέσει. Δεν έχει πρέπει, δεν πρέπει. Κατάφερε λοιπόν πολλά παιδιά να τα ξεκολλήσει από αυτό το τυπικό που έλεγα εγώ πριν. Ότι εντάξει, ότι έχει να κάνει με παράδοση, με χορού παραδοσιακού. Το σνομπάρουμε λίγο για να είμαστε λίγο πιο σύγχρονοι και πιο μοντέρνοι. Έφερε πολλά παιδιά κοντά σου. Πιστεύω ότι έφερα αρκετά παιδιά και δεν είμαι μόνο πλέον σε αυτό το. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί τώρα είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι, είτε από γυμναστική ακαδημία. Με ειδικότητα είτε εμπειρική κλπ. Που ασχολούνται με το αντικείμενο και εμένα είναι η χαρά μου ότι βλέπω πάρα πολύ κόσμο πλέον. Πραγματικά διαπιστώνουμε. Σκέψω ότι στον ομό τώρα είναι πάρα πολλά άτομα έτσι. Μετά είναι χιλιάδες άτομα που ασχολούνται με το χορό. Πώς έγινε αυτή η στροφή, εσύ που το ζεις από μέσα το πράγμα. Γιατί πράγματι κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι η περιοχή μας, να πω για τον πύργο, να πω για πέρα από τον πύργο, είναι πάρα πολλές οι χορευτικές ομάδες. Σκέψτε, ο πύργος μέσα πρέπει να έχει 6-7 τώρα. Πώς έγινε αυτή η αλλαγή, γιατί εμείς, επειδή δεν το παρακολουθούμε από κοντά. Ο καιρός έχει γυρίσματα πάντα. Τι τον έκανε τον Έλληνα λοιπόν να γυρίσει σε αυτό, τι πιστεύεις, ότι είναι το αυθεντικό γλέντι, η αυθεντική διασκέδαση. Πολλά είναι. Καταρχήν υπάρχει κορεσμός από κάποια πράγματα. Πάντα υπάρχει μόδα, τι είναι, τι είναι άτομο, όπως λένε, ξέρω τι μας τραβάει. Ακολουθεί, αλλά υπάρχει ιδιοσυγκρασία ότι Έλληνα δεν πόσο να το αφήσει, δεν μπορεί να μην ακολουθεί αυτό που βγαίνει από μέσα σου. Η παράδοση, γι' αυτό το λέμε παράδοση, είναι κάτι που έχει βγει μέσα από το DNA του Έλληνα τόσα χρόνια. Υπάρχει μέσα, όπως και να το κάνουμε. Ακόμη και αυτοί που λένε δεν τους αρέσει, περισσότερο το λένε γιατί το θεωρούν ότι είναι κάτι οπισθοδρομικό και δεν πρέπει να τους αρέσει. Δεν είναι ότι. Εντάξει, σίγουρα θα πηδήσει ανθρώπους που δεν τους αρέσει κάτι. Αλλά η πλειονότητα πιστεύω ότι ήταν. Ξεκινάνε δηλαδή από αυτό το πράγμα ότι θεωρούν ότι είναι κάτι.
Όμως, δεν είναι προοδευτικό. Θεωρώ ότι αυτοί που πρώτοι διασκεδάζουν στις γιορτές και στα πανηγύρια με την παραδοσιακή μουσική είναι αυτοί που είναι λίγο πιο μοντέρνοι, ας πούμε. Οι πρώτοι που σηκώνονται και, αν θες, οι πρώτοι που κρατάνε το ρυθμό. Πέρα από τα παραδοσιακά, τα πανηγύρια. Για πες μου κάτι. Στα κλαμπάκια το βράδυ. Φαντάζομαι πηγαίνει. Πότε διασκεδάζει ο κόσμος μέσα. Είναι όλοι αυτοί που είναι. Για να μην συναντήσει, μόλις βάλει κανένα ικαριώτικο, κανένα ελληνικό, κανένα νησιώτικο, ξεσκώνει το μαγαζί. Αυτό σου λέω. Οι πρώτοι που θα σηκωθούν είναι αυτοί που υποτίθεται ότι είναι οι πιο μακριά από αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι αυτό που λες. Επιβεβαιώνεται αυτό που λες, ότι είναι στο DNA του Έλληνα όλο αυτό, όσο και να προσπαθεί να μην το κοιτάξει. Τελικά τον βρίσκει κάποια στιγμή στην πορεία του. Θα τον βρει. Και σου λέω, η απόδειξη είναι οι πόσοι πολλοί σύλλογοι υπάρχουν χορευτικοί και που ασχολούνται άνθρωποι χρόνια. Και εγώ έχω βρει και παρέες οι οποίες έχουν γνωριστεί μέσα από κάποιες ομάδες χορού και συνεχίζουν να βγαίνουν μαζί και στην ιδιωτική του ζωή και να μεταφέρουν αυτό το κέφι και αυτή την ενέργεια και στη μαγαζιά που πηγαίνουν. Για σκέψη, δεν έχει μέσα αυτό το νόημα. Μόνο να χορεύεις ή να πηγαίνεις να τραγουδάς. Ακόμη και με τους συλλόγους που έκανα, τους έλεγα ότι τα παιδιά πάντα να ξέρετε ότι θέλουν εκδηλώσεις. Θέλουν παραστάσεις, θέλουν χορούς. Όταν λέω χορούς, το να χορεύουν χορούς που λέμε, ναι, τις συναισθιάς κλπ. Γιατί δεν αρκεί μόνο να πάνε στο μάθημα. Πρέπει να δείξουν, να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά. Δηλαδή, όταν κάνουμε ταξίδια, πάμε. Είναι αυτό, έτσι δεν είναι. Αριστερά, γνωρίζει το ένα παιδί με το άλλο, αποκτάνε φιλίες, δεσμούς. Πολλά πράγματα. Είναι, καλύπτεται και το κοινωνικό κομμάτι της επαφής με τον κόσμο και πέρα από αυτό θεωρώ ότι έχει αξία και το να σε δουν, να θαυμάσουν αυτό που παρουσιάζεις, το οποίο είναι πολύ ωραίο, έτσι δεν είναι. Και το χειροκρότημα έχει αξία, όλα έχουν αξία. Άμα δεν έχει το χειροκρότημα, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Η καλύτερη αμοιβή είναι αυτή. Εγώ πολλές φορές πήγαμε και πρόπερση σε ένα φεστιβάλ, θέλω να το κάνει φεστιβάλ τέλος πάντων, και δεν είχαν ούτε φαγητό, ούτε νερό, τίποτα για τα παιδιά. Ναι. Τέλος πάντων, όταν μου δόθηκε η ομιλία και μίλησα από το μικρόφωνο, είπα ότι θα ξέρετε, λέω, ότι οι χορευτές πάντα έρχονται δωρεάν. Δεν πληρώνεται κανένας. Η αμοιβή του χορευτή, λέω, είναι το χειροκρότημά σας. Έτσι. Και ένα κομμάτι. Και η φιλοξενία. Έτσι, η φιλοξενία. Αυτό είναι. Δηλαδή, να δείξει τον άλλον ότι αυτό που κάνει το αξίζει και ότι βρίσκεται ανταπόκριση. Η δικιά σου δουλειά έχει χειροκροτηθεί πάρα πολύ, γιατί όπως είπες δεν έχεις ασχοληθεί μόνο με ένα σύλλογο, μόνο με ένα σχολείο, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε δει πολλές φορές και δουλειές δικές σου και στην τηλεόραση και θέλω να αναφερθούμε σε αυτό. Και στο χωριό σου έχει γίνει γύρισμα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Για πες μου λίγο για αυτά τα τηλεοπτικά που εμείς το χαρήκαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ όσες φορές έχει τύχει να δω κάτι σχετικό με σένα, λέω εντάξει, είναι άριστο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι απορροφημένος πάντα, όλα τα χρόνια, με τη δουλειά μου, επειδή μου αρέσει και ποτέ δεν ασχολήθηκα με το επικοινωνιακό κομμάτι. Ποτέ, όταν λέω ποτέ, δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή αν το βάλει η εφημερίδα, αν θα με δείξει τηλεόραση κλπ. Εμείς το ξέρουμε γιατί εμείς ήμασταν που συνήθως παρακαλάγαμε τον Κώστα να μας δώσει υλικό από τις παραστάσεις. Κάπως πρέπει να είναι που πίσω να βοηθάει. Δεν μπορώ να ασχολούμαι και να κάνω και χώρο και να τρέχω και όλα αυτά. Όχι, βεβαιώνω αυτό που λες. Ναι. Ξέρω ότι το κάνεις με σεμνότητα και σοβαρότητα και ξέρω ότι δεν είναι το θέμα το να προβληθείς εσύ. Είναι και μεγάλο μειονέκτημα όπως σε πολλές περιπτώσεις να ξέρεις ότι έχω τόσες εκδηλώσεις και πάρα πολλές και καλές και δεν έχω ούτε οπτικό υλικό, ούτε ακουστικό, δηλαδή ούτε φωτογραφίες, ούτε βίντεο. Πάρα πολλά, έτσι. Και ειδικά με τη Ζαχάρο που δεν είχα κάποιον από πίσω μέτρα, είχα με όλα μόνος μου. Δηλαδή να κάνω χώρο, να κάνω το διοργανωτή. Να ντύνω τα παιδιά, πού να σου μείνει χρόνο για τα υπόλοιπα. Κάποιο άλλο θα πρέπει. Πηγαίνω προ ρε μια φωτογραφία, δηλαδή δεν τραβήξαμε. Να πούμε ότι πήγαμε εκεί. Πολλές φορές μας είχες πει δεν το σκέφτηκα. Αυτό το επιβεβαιώνω. Ναι, δεν δηλαδή, όμως αυτά τα τηλεοπτικά είναι στιγμές οι οποίες έμειναν. Ναι, είναι και σίγουρα είναι και έπρεπε να έχει γίνει και νωρίτερα και ίσως και κάποια πράγματα άλλα. Με βρήκανε. Το ένα με το Κυριακή στο χωριό. Βρήκαν το σύλλογο στην Κυπαρισσία όταν κάναν στο Σιδρόκαστρο. Και μετά πάλι στο σύλλογο που έκανα και χορό, το Μορφωτικό Σύλλογο Κυπαρισσίας. Και όταν κάναμε και στους ταξιάρχες στη Ζαχάρο, πάλι η πρόεδρος με γνώριζε κλπ. Πήγαμε με τη Ζαχάρο στα παιδιά. Να. Τώρα ένα πρωί χτύπησε το τηλέφωνο. Τελικά, λέμε γεια, λέω ο Κώστας Τζανέτος. Ναι, λέω. Λέει είμαι ο Γιώργος Ομελίκης. Λέω Γιώργος Ομελίκης από την εκπομπή. Ο τόπος του τρόμου, ναι, μου λέει. Θέλω να κάνω μια εκπομπή στην Πελοπόννησο. Δεν έχουμε κάνει κάτι και όποιον και ρώτησε, λέει,
μου είπε να βρει τον Κώστα Τζανέτα. Και έτσι με βρήκε. Τέλος πάντων, και κάπως έτσι έγινε η γνωριμία, μιλήσαμε, με ρώτησε αν έχουμε τη δυνατότητα. Ήξερε, είχε μάθει ότι έχω κάνει κάποια έρευνα στο χωριό και ήταν το καλό ότι είχα πρόλαβα και έκανα την έρευνα, ρε παιδί, έγκαιρα. Γιατί και τώρα άφησα, όπως αφήνουν και πολλοί, και πάνε πράγματα χαμένα. Όταν το 84 λοιπόν στην ειδικότητα, μας υποχρέωσε ο καθηγητής να πάμε μια έρευνα με χορούς. Έπεσα λοιπόν τους κατοίκους από το χωριό τότε, τους μάψα στο καφενείο, φάγανε, ήπιαν, χορέψαν, τραγουδήσανε και μαγνητοφώνησε. Τότε δεν είχαμε βίντεο και σημείωσα με το χέρι πώς πάνε βήματα σε κάποιους χορούς. Χορούς ξεχασμένους και τραγούδι. Τα θυμόντουσαν τότε. Και έτσι τα έσωσες. Και έτσι τα έσωσα και μπόρεσα τώρα έστω να τα παρουσιάσω και κρατάμε. Γιατί δυστυχώς και τώρα φεύγουν οι μεγαλύτεροι, ξεχνιόνται κάποια πράγματα. Γιατί και η Πελοπόννησος δεν είχε μόνο Καλαμαγιώνα Τσάμικο και Συρτό. Σίγουρα. Είχε πολλά σίγουρα πράγματα. Υπήρχαν και άλλα όπως αλλάξανε τα οι συνθήκες ζωής κλπ. Τα άλλα δεν προσφερόσαν το πλέον με τις καινούργιες συνθήκες τόσο για γλέντι. Και ξεχαστήκαν. Όμως ξέρω ότι μεγάλη προσπάθεια για να διατηρήσεις πράγματα και να διατηρήσεις όταν είναι την παράδοση κάνεις και μέσα από το Λύκειο Ελληνίδων του Πύργου, στο οποίο κλείνεις, αν δεν κάνω λάθος, 22 χρόνια. Κάπου από εκεί, το 1992. 22 χρόνια. Σε αυτό το κομμάτι, επειδή είναι ένα μεγάλο κομμάτι και της δικιάς σου πορείας, θέλω να αναφερθούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει. Εκπομπή προσωπικά στο ξενοδοχείο Αρέθουσα στο Κατάκολλο. Έχουμε κοντά μας τον Κώστα το Τζανέτο. Και Κώστα, πριν περάσουμε στη μεγάλη δικιά σου διαδρομή, που είναι παράλληλη με το Λύκειο Ελληνίδων του Πύργου, θέλω να μου θυμίσεις τις σημαντικές στιγμές της επιβράβευσης αυτής της προσπάθειας, που δεν είναι μόνο επιβράβευση για σένα, είναι και για τα παιδιά. Ειδικά για το σχολείο της Ζαχάρος, που είσαι πια δικό του στοιχείο. Αυτό δεν ξεπερνιέται, νομίζω. Θα πρέπει να σου κάποια στιγμή να πάει και κανένα καινούριο. Ναι, δηλαδή. Ξέρεις, πόσα χρόνια. Πες μου πόσα χρόνια. Έχει εμά, λέει, στα παιδιά μα, τι στο καλό θα έχει και τα υπόλοιπα. Πόσα χρόνια είσαι. Πόσα χρόνια. Ναι. Από το 90 είμαι στο σχολείο. Μάλιστα. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Ναι. Είχατε κάποιες πολύ σημαντικές διακρίσεις σε διαγωνισμούς παραδοσιακού χορού και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτές. Είχαμε. Δύο χρονιές βγήκαμε πρώτοι στους αγώνες χορού στην περιφέρεια. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που ήταν. Και πήγαμε στους Πανελλήνιους. Τη μία χρονιά πήραμε τη δεύτερη θέση. Πανελλήνιος. Και την άλλη, νομίζω ξεχωρίσαμε μόνο ένα σκότωμα και άλλοι μας είχαν στο ίδιο. Δεν βγάλανε δεύτερη. Δεν αναδείχθηκε δεύτερη, τρίτη θέση. Όχι, ήταν όλα τα συγκροτήματα καλά. Και δεύτερη είχαμε βγει αρκετές φορές στους περιφερειακούς. Οπότε από εκεί και τα παιδιά ενθουσιάζονταν, φαντάζομαι, και δεν. Πώς δεν ενθουσιάζονταν, τι λες τώρα. Καταρχήν τα έβαλα τότε και βρήκαν φορεσές προδοσιακές από τις γιαγιάδες τα κορίτσια. Ναι. Κάναμε μέσα από τα σεντούκια γύρω στους 40. Από την περιοχή, ε. Από 40 φορεσές. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το να σωθούν αυτές οι στολές. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να γίνει κάποια προσπάθεια, ίσως με τη βοήθεια του Δήμου ή της περιφέρειας, αλλά επειδή υπάρχουν στολές κατά τόπους. Τώρα έχουν ευτυχώς οι σύλλογοι έχουν κάνει λαογραφικά μουσεία. Οπότε στα χωριά. Τα δορίζουμε και έχουν εκεί κρατήσει και έχουν αρκετά. Γιατί είναι μια σοβαρή παρακαταθήκη αυτό. Έχει και καλύδωνα, έχει και το λέπρο. Και το λέπρο, βέβαια. Έχει νέα φυγαλία πάνω, έχουν αρκετά. Είναι σημαντικό αυτό να διατηρηθεί. Να διατηρηθεί, γιατί αν παραμείνουν στα σεντούκια, όπως λες και εσύ, νομίζω ότι. Και πολλά ταξίδια εξωτερικό είχαμε κάνει. Και έχετε ταξιδέψει και πολύ. Πολλά. Και με τη Ζαχάρα και με την Κυπαρισία. Και πάμε και στο Λύκειο. Και πάμε και στο Λύκειο, όπου εκεί έχει μια πολύ μεγάλη διαδρομή.
Μία διαδρομή η οποία εξελίσσεται διαρκώς και τα τελευταία χρόνια έχει ανατρέψει κάτι που νομίζω ότι και εσύ έχεις τη γνώμη ότι υπήρχε σαν εντύπωση, ότι το Λύκειο Ελληνίδων είναι ένα έτσι πιο σοβαρό και βαρύ, ένας σύλλογος με ειδικό βάρος. Σοβαρό παραμένει, και με ειδικό βάρος. Εννοώ ότι νέα παιδιά δύσκολα ίσως το προσέγγιζαν. Πλέον έχει αλλάξει και αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και εκεί. Ναι. Είναι αλήθεια ότι όταν ξεκίνησα, ένα κλίμα, παρότι στο Λύκειο ήθελα να έρθω, επειδή είχα φοιτήσει και στο Λύκειο στην Αθήνα, ναι, μου άρεσε και λοιπά, και ήταν ένα μεγάλο όνομα, έτσι, βαρύ όνομα για την Ελλάδα. Δηλαδή, και σκέψου ότι πόσα παραδείγματα έχει στην Ελλάδα, 52 αν δεν κάνω λάθος, έχει και στο εξωτερικό. Πάρα πολλά. Ναι, μα καταρχήν είναι εγώ ο πρώτος και μοναδικός σύλλογος που γνώριζα όταν εγώ ήμουν μαθήτρια, δεν υπήρχε και τίποτε άλλο και ήταν το Λύκειο με πάρα πολύ σοβαρές. Και όταν ήρθα εγώ στο Λύκειο, δεν υπήρχε άλλο σύλλογος. Με πάρα πολύ σοβαρές παρουσίες, έτσι πάντα, και στις εκδηλώσεις τους. Όμως νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Εγώ προσπάθησα να πολεμήσω λίγο από την αρχή που ήρθα να μην θεωρείται το Λύκειο απρόσιτο. Ναι. Και ότι δεν είναι μόνο για την καλή κοινωνία. Τη λεγόμενη εντός εισαγωγικών καλή κοινωνία, έτσι. Υπήρχε όντως αυτή η εικόνα, ναι, προς και τα έξω. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι ίσα. Ναι. Ισότιμα. Και πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει πλέον και το Διοικητικό Συμβούλιο όλο είναι συνεργάσιμο όλοι και παλιότερα. Δεν μπορώ να πω ότι το Συμβούλιο. Όμως έγιναν από όλους και από τα παλιά μέλη και από τα καινούργια μια συντονισμένη προσπάθεια. Σιγά σιγά είναι αυτό ότι καθένας αποκτά εμπειρία. Έτσι. Και το Συμβούλιο και όλοι. Και κοινωνικά έχει πια ανοιχτεί πολύ περισσότερο. Έχει και πιστεύω ότι έχει γίνει θεσμό στον πύργο τώρα το Λύκειο. Βέβαια, γιατί οι εκδηλώσεις που παρουσιάζει το Λύκειο Ελληνίδων είναι μοναδικές. Δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο που να πρέπει μην έχει. Σε κάτι να ξεχωρίζει και να μην έχει παρακολουθήσει τα χαραλάμπια, έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον θα πρέπει να είναι αντάξιο του ονόματος. Έτσι. Η παρουσία θέλει του είναι πολύ σημαντική και γίνεται και πολύ σοβαρή δουλειά εκεί. Πολυδιάστατη πλέον, γιατί θα αναφερθούμε μετά και σε κάποιες πρόσφατες δραστηριότητες. Όλα τα χρόνια, όλοι όσοι περάσαμε το Λύκειο ήταν αξιόλογοι. Είναι θεματοφύλακα τη παράδοση του Λύκειου Ελληνίδων, έτσι δεν είναι, Κώστα? Είναι και πρέπει να συνεχίσει να είναι. Και σε βάθος και σε ουσία. Είναι, ναι. Εκεί να πούμε ότι καταρχήν το Λύκειο Ελληνίδων του Πύργου έχει μερικές από τις πιο όμορφες στολές νομίζω που έχω δει. Έχει, ναι, γιατί έχει αυθεντικά κομμάτια στη Μακιοθήκη. Εκείνο που χρειάζεται το Λύκειο είναι περισσότερη βοήθεια, οικονομική στήριξη. Ο κόσμος θα να μπορέσει και να εμπλουτίσει αυτή τη Μακιοθήκη και να προσφέρει περισσότερο. Δηλαδή θέλει και από τον κόσμο και από τις αρχές. Το τόπο θέλει μια βοήθεια ώστε να μπορέσει να παράγει περισσότερο έργο, γιατί όλα αυτά για τα παιδιά μας μένουν εδώ. Μην ξεχνάς ότι έκανε και την παρουσίαση της στολής του πύργου. Ναι. Έτσι, πολύ σημαντικό. Επίσης πολύ σημαντικό. Σημαντικό κομμάτι, έτσι. Και περάσανε και αξιόλογα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ όταν ξεκίνησα, ήταν η κυρία Καζάζη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά αυτή που ήταν ουσιαστικά τότε ήταν η κυρία Κοτσίνα, η οποία πραγματικά βοήθησε το Λύκειο πάρα πολύ, ήταν δυναμική και βέβαια στη συνέχεια άξια συνεχίστρια η κυρία Καλαμπόκα, η κυρία πρόεδρος. Καλαμπόκα, η σημερινή πρόεδρος. Την οσίνη κούπα ήμουν εμβασιά, τη σκύρα του λασίνε τη καπετάνισα. Την οσίνη κούπα ήμουν εμβασιά, τη σκύρα του λασίνε τη καπετάνισα. Γέννη του λαφιέτη και ξανά γεννουσίτη, έβρε το διπλανό σου αφού είναι στο πλευρό σου. Γέννη του λαφιέτη και ξανά γεννουσίτη, έβρε το διπλανό σου. Και προχωράμε πολύ καλά. Επίσης και εγώ η Μουρούτη, η άλλη συνάδελφος, και αυτή είναι πολύ καλή δασκάλα και παράγει έργο στις μικρότερες ομάδες. Πόσες ομάδες έχουμε τώρα στο Λύκειο? Έχουμε τη μεγάλη ομάδα καταρχήν, να πούμε, τη μεγάλη ομάδα του Λυκείου. Κοίταξε να δεις, εγώ έχω δύο ομάδες ενηλίκων, δύο ομάδες εφηβικές, μία μικρότερη, μία μεγαλύτερη και τη χορευτική ομάδα. Τώρα εγώ ακριβώς
Δεν ξέρω, έχει μικρά παιδάκια. Έχουμε και μικρά παιδιά, λοιπόν, στο Λύκειο, έτσι. Έχει και κάποιες ομαδούλες, οι οποίες μεγάλες. Και φέτος έχουμε και το Ζώτο τον Κώστα που κάνει σε μικρά παιδάκια, ο οποίος είναι σχεδόν 25 χρόνια τώρα μαθητής. Οπότε όλο αυτό απλώνεται πολύ. Απλώνεται και λειτουργεί και σαν οικογένεια πλέον. Είναι μια μεγάλη οικογένεια, λοιπόν, το Λύκειο Ελληνίδων. Μια οικογένεια που οι δεσμοί μεταξύ των παλιότερων μελών και των νέων γίνονται πολύ ισχυροί και γίνονται πολύ ισχυροί και μέσα από δράσεις συγκεκριμένες που αναλαμβάνει το Λύκειο. Γιατί να πούμε ότι έχει εδώ και κάποια χρόνια ξεφύγει πάρα πολύ από το κομμάτι του μόνο χορός ή μόνο παράδοση. Έχει και πολύ έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Έτσι δεν ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Και πάντα προσπαθούσα, αλλά τώρα έχει χαράξει ένα δρόμο καλύτερο. Περισσότερο προσπαθεί και έτσι θα πρέπει. Δηλαδή, το να μένει κάτι στάσιμο σε κάποια στάδια, τα χαράλαβε είναι θεσμός. Βέβαια και είναι θεσμός. Και όμως με τα ταξίδια που κάνετε με το Λύκειο, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος που έχει πλέον να προβάλλει την περιοχή μας, τον πολιτισμό μας, την παραδοσή μας και προς τα έξω. Βέβαια. Και ο στόχος είναι, εντάξει, μπορεί να κάνουμε χορούς από όλες τις περιοχές, αλλά δεν μπορεί. Άμα λέει δεν περνάψουμε την καλύβα, μας πέφτει και μας πλακώνει. Δεν είναι δυνατόν να πάμε αλλού να χορέψουμε για να μην χορέψουμε χορούς από Πελοπόννησο, έτσι. Ναι. Παράδεκτο. Νομίζω ότι στο πιο πρόσφατο ταξίδι σας ήταν πριν από μερικούς μήνες. Βαλκάνια κάπου είχατε στη πάει. Στη Ρουμανία. Ρουμανία δεν ήσασταν. Ναι, είχαμε πάει στο Μπουζά στη Ρουμανία. Ήταν πολύ καλό ταξίδι. Σας δέχτηκε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό εκεί. Ναι, κοίταξε να δεις. Το θέμα ξέρεις πριν ότι ήταν και διαγωνιστικό το φεστιβάλ. Ναι. Κάτι που εγώ δεν το είχα παρατηρήσει. Ναι, αυτό νομίζω... μετάφραση δεν το είχα καταλάβει. Ναι. Και όταν την τελευταία μέρα μας λένε μη φεύγετε κλπ. Και ανακοινώσαν βραβείο και παίρνουν το βραβείο, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Για όλους. Λοιπόν, στο δεύτερο αντίλογο, μα δεν ήξερα. Μου λέει, δεν σου άρεσε η έκπληξη. Λέω, μου άρεσε, πώς δεν μου άρεσε. Ήταν ο διευθυντής της ΙΟΦ της Ρουμανίας, ήταν εκεί. Και αυτός μας βράβησε. Είδα εγώ εκεί που χορεύαμε, τους άρεσε, τους είδα ενθουσιασμένους από κάτω, παλαμάκια. Ναι, συμμετείχαν πολύ. Ναι, ήταν. Εδώ έρχονταν τη γρέζα και μας φυλάγανε. Μου θυμίσανε την Ελλάδα εδώ που πάμε πολλές φορές χορεύουν και λέει παιδάκι μου και λέω αγκαλιέζε. Τι ωραία κλπ. Βαλκάνια. Βαλκάνια, ναι. Και εκεί η Ρουμανία έχει παράδοση. Εν τω μεταξύ τους άρεσε ότι εμείς δεν κάναμε χορογραφίες. Ήταν παράδοση. Γιατί ναι. Συγκροτήματα δεν μπορώ να πω φοβερά. Αλλά έτσι, Σέρβοι, αχτύπητοι, οι Ρουμάνοι, το Ρουμάνικο, αχτύπητοι, αλλά χορογραφίες όλα, χορογραφίες, μπαλέτα. Ναι. Εμείς ήμασταν κάτι διαφορετικό, όπως έτσι διαφορετικό ήταν και της Σλοβενίας, αλλά ήταν, δεν ήταν έτσι τόσο πολύ όπως... Ναι. Τελικά πάλι εσείς πήρατε την επιβράβευση μεγάλη. Και πάλι λένε έτσι, εμείς Πελοπόννησο χορέψαμε, τους άρεσε. Και το λέω πολλές φορές γιατί ειδικά με τους μαθαίνουν, μα Κρήτη, κύριε. Έτσι τρέπει για άλλο. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο Κρήτη. Να μην υποθυμάμαι τη δικιά μας την εντάξει, μπορεί, δεν διαφωνώ, είναι ωραία η κριτική, εντάξει, αλλά και η δική μας ωραία είναι άμα τους χορέψεις καλά. Και ο κάθε χορός, άμα τον χορέψεις καλά είναι ωραίος. Όπως επίσης, να ξέρεις ότι πιο δύσκολη είναι η αργή χορή, όχι η γρήγορη. Να. Εκεί φαίνεται το χορεύει. Στο γρήγορο, άμα χάσει και κανένα βήμα, νομίζω, δάσκαλε. Δεν φαίνεται. Μέσα, φαίνεται ούτε προλαβαίνει για έκφραση κλπ. Το αργό είναι δύσκολο πολύ. Απαιτεί έκφραση, μεγάλο συντονισμό κινήσεων καλό κλπ. Θέλω να κλείσουμε με το κοινωνικό κομμάτι που έλεγα πριν και θέλω να αναφερθούμε στην πρόσφατη συμμετοχή του Λυκείου Ελληνίδων στο άνεμα του Δέντρου των Ευχών στην Ελπίδα, στην Ογκολογική Μονάδα για Παιδιά της Μαριάννας της Βαρδινογιάννη. Εκεί βρεθήκατε και εισπράξατε και δώσατε πολύ αγάπη και θέλω να μου πεις για αυτή την εμπειρία. Αυτή ήταν, δεν ξέρω ρε Πέλη, ήταν η πιο σημαντική εμπειρία στη ζωή μου. Όσο και αν φαίνεται. Δηλαδή τόσα έχω ζήσει, αλλά εκείνο εκεί, αρκεί να σου πω ότι τις πρώτες στιγμές εγώ βγήκα έξω. Ναι. Δεν συγκινήθηκα, δεν μπορούσα να καθίσω. Δηλαδή όταν ερχόταν ο Ρουβάς με τα παιδιά. Με τα παιδιά που τον ακολουθούσαν. Ναι, φωνάρα και λοιπά. Βλέποντας τα παιδάκια όλα αυτά. Με τα πιτζαμάκια τους, με τα σκουφάκια τους, γιατί είναι παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, αντιμετωπίζουν τον καρκίνο κατάματα, έτσι. Έχοντας ζήσει και την εμπειρία της μητέρας μου, γιατί την έχασα από την αρρώστια, δεν άδεξα. Είδα και δύο γνωστούς, τα παιδάκια τους, και από το Πύργο και από την Παρισία, και πραγματικά μετά εκεί βλέπεις την αξία της ζωής και της ελπίδας, πραγματικά, δηλαδή να μην χαθεί η ελπίδα. Όπως επίσης, έχω ακούσει τόσα για τη Βαρδινογιάννη που λέγονται. Και θετικά και αρνητικά. Και λέω ρε παιδί μου,
η γυναίκα αυτή πραγματικά προσφέρει έργο. Έχει σώσει ζωές, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και τώρα αυτά που λένε περί το τι γλιτώνει φορολογικά, λίγο με ενδιαφέρουν. Εγώ είδα η ουσία και η ότι βοήθεια. Η γυναίκα και άλλοι, ας γλιτώσουν, ας τα κάνει. Και στη μονάδα και στον ξενό να είναι πάρα πολύ είδα σημαντικό. Ότι πάει κάθε μέρα εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν δεν επιβάλλεται από καμία φορολογία. Δείχνει πραγματικά. Η προσωπική επαφή που έχει, η αγάπη που έχει, γιατί είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με ένα κορίτσι που έχει νοσηλευτεί παλιά στην Ελπίδα και πλέον δουλεύει για την Ελπίδα, είναι καλά, πατάει στα πόδια της. Ναι. Και μου μετέφερε ακριβώς αυτό. Έχω βοηθήσει οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Όπως επίσης και για το Ρουβά. Έτσι, μπορεί να είναι στάρ οτιδήποτε, αλλά ο άνθρωπος δεν πάει μόνο τότε στο άραμα τώρα. Πάει συνέχεια. Άκουσα από την ίδια Βερδενογιάννη που μια μέρα είπε ότι κρυβόταν στον κόλλο με τον δει ότι είναι εκεί. Και έχει επαφή με τα παιδιά και αυτό φάνηκε. Φάνηκε και στα βίντεο που μας φέρατε. Εντάξει, δηλαδή και πιστεύω ότι για όλα τα παιδιά που πήγανε πάνω ήταν το καλύτερο μάθημα ζωής. Δηλαδή τα παιδάκια όλα αυτά και με το κουράγιο τους κλπ. Μάθημα μας δώσανε, έτσι. Εγώ δεν θέλω να σταθώ στο αν τραγουδήσαν ή χορέψαν καλά. Ωραία ήταν αυτά. Αλλά στο ότι μπορέσαμε να δώσουμε μια χαρά στα παιδιά και στέκομαι και ότι είδαμε τι γίνεται. Το ζήσαμε από κοντά. Και ότι πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε. Έτσι. Να έχουν την ελπίδα όλοι. Και τα παιδιά τα δικά μας πάντα να παίρνουν δύναμη μέσα από αυτά για τη ζωή τους και να μην χάνουν ποτέ την ελπίδα τους και το κουράγιο τους για οτιδήποτε. Ήταν σημαντικό μάθημα για όλους. Εσείς δώσατε την αγάπη και το ενδιαφέρον σας. Πήρατε ένα πολύ δυνατό μήνυμα αυτά τα παιδιά. Και θέλω να κλείσουμε γιατί. Είδα και την ευχή που δώσατε. Δώσατε την ευχή και ήταν από καρδιάς για καλές γιορτές και να είναι πολλά τα χρόνια που τα περιμένουν και ότι δεν θα τα ξεχάσετε. Σίγουρα, πώς να τα ξεχάσεις, βρε. Και μέσα από την παράδοση, μην ξεχνάμε ότι η παράδοση ενώνει και έχει διδάξει πολλά τέτοια πράγματα. Παράδοση είναι και όταν στα χωριά πηγαίναν στο γάμο, στη χαρά, αλλά δεν πηγαίναν μόνο στη χαρά, πηγαίναν και στη λύπη. Όλο το χωριό να συμπαρασταθεί, να βοηθήσει. Η αλληλοβοήθεια και στις δουλειές μαζί. Ναι. Οι δανεικαρίες που κάνανε, οι ξέλες και όλα αυτά. Τα χωριά μας τα ζήσαν πολύ καλά αυτά, την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Και ακόμη ένα πολύ χαρακτηριστικό. Ότι και να είχαν τσακωθεί. Και άσχημα κλπ. Την ημέρα της Ανάστασης, την Κυριακή, στην αγάπη, όλο το χωριό αγκαλιζόταν και φιλιόταν. Και συγχωρούσε ένα τον άλλον. Δεν ξέρω, ας κρατήσουμε αυτό, το να υπάρχει αγάπη. Και από εκεί και πέρα όλα έρχονται. Ας κρατήσουμε αυτό λοιπόν, δάσκαλε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλές γιορτές. Και πάρα πολλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ.